Γεια σας παιδάκια μου και πάλι. Λοιπόν, στο βίντεο αυτό, με το βίντεο αυτό ξεκινάμε να μελετάμε τη θερμοδυναμική, που σημαίνει ότι θα δούμε τα αέρια από την ενεργειακή τους άποψη. Θα δούμε λοιπόν κάποιες σπουδαίες ενέργειες. Θα δούμε την εσωτερική ενέργεια των αερίων, θα δούμε το έργο που μπορεί να παράγει ένα αέριο, καθώς επίσης θα δούμε και τη θερμότητα, δηλαδή την ενέργεια την οποία ανταλλάσσει με το περιβάλλον. Πριν τα μελετήσουμε όλα αυτά όμως, πρέπει να μιλήσουμε για θερμοδυναμικό σύστημα και κατάσταση ισορροπίας. Ποιο λέμε λοιπόν θερμοδυναμικό σύστημα? Θερμοδυναμικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο απομονώνουμε με το μυαλό μας από το περιβάλλον. Ένα τέτοιο θερμοδυναμικό σύστημα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ένα μπουκάλι μπύρας το οποίο βάζουμε στο ψυγείο. Ένα θερμοδυναμικό σύστημα θα μπορούσε να είναι ένα σπίτι ολόκληρο. Όμως, στην μελέτη των αερίων, σαν θερμοδυναμικά συστήματα, συνηθίζουμε να θεωρούμε δοχεία τα οποία περιέχουν ένα αέριο. Ένα τέτοιο λοιπόν θερμοδυναμικό σύστημα, λέμε ότι θέλουμε να είναι σε κατάσταση ισορροπίας. Τι σημαίνει κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας? Τα μόρια, όπως θυμάστε, κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις. Να λοιπόν, αυτά τα μόρια κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις. Εμείς θέλουμε τώρα να δούμε το εξής. Μέσα στο δοχείο στο οποίο περιέχονται αυτά τα μόρια, να είναι ομοιόμορφα να έχουν ομοιόμορφα καταλάβει τον χώρο μέσα σε αυτό το δοχείο. Δηλαδή, να μην βλέπουμε άλλα να είναι πιο πολύ μαζεμένα από τη μία μεριά, έτσι, και λιγότερα από την άλλη. Αν ήταν έτσι, για παράδειγμα, όπως το έχω σχεδιάσει εγώ εδώ τώρα στον πίνακα, αυτό εδώ το αέριο, τότε θα είχαμε μεγαλύτερη πυκνότητα σε αυτή τη μεριά του δοχείου και λιγότερη πυκνότητα σε εκείνη και τη μεριά. Επίσης, θα είχαμε μεγαλύτερη πίεση σε αυτήν εδώ τη μεριά του δοχείου. Δεν το θέλουμε ούτε αυτό. Δεν θέλουμε λοιπόν να έχουμε διαφορετική πυκνότητα ρο. Δεν θέλουμε να έχουμε διαφορετική πίεση π. Καθώς επίσης, δεν θέλουμε τα μόρια σε άλλες περιοχές να κινούνται πιο γρήγορα και σε άλλες να κινούνται πιο αργά. Δεν το θέλουμε επίσης και αυτό εδώ το φαινόμενο. Δηλαδή, δεν θέλουμε να έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Θέλουμε να έχουν λοιπόν την ίδια πίεση, πυκνότητα και θερμοκρασία σε όλο τον χώρο του αερίου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν λέμε ότι το αέριο βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, εάν τα τηρεί αυτά. Τι σημαίνει να έχουμε επίσης αντιστρεπτή μεταβολή? Ποια μεταβολή λέγεται αντιστρεπτή? Ας φανταστούμε, παιδάκια μου, ότι έχουμε ένα αέριο κλεισμένο μέσα σε έναν κύλινδρο. Να, κλεισμένο μέσα σε αυτόν εδώ τον κύλινδρο, καλή ώρα. Και υπάρχει και ένα έμβολο, το οποίο έμβολο, με το οποίο έμβολο, εμείς μπορούμε να πιέσουμε αυτό το αέριο. Το αέριο περιέχεται λοιπόν εδώ, σε αυτή την περιοχή. Αν μετακινήσουμε λοιπόν αυτό το έμβολο αριστερά, θα αρχίσει το αέριο να συμπιέζεται. Εάν το μετακινήσουμε απότομα, αν του κάνουμε δηλαδή ένα απότομο χτύπημα, τότε τα πρώτα μόρια που βρίσκονται εδώ, τα πρώτα μόρια που χτυπήσει το έμβολο, θα έχουν αυξημένη πίεση. Τότε λοιπόν, για αυτό το αέριο δεν θα είναι κατάσταση, δεν θα έχουμε μία κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Αν το κάνουμε αργά, αν όμως μετακινήσουμε αργά το έμβολο, αν δηλαδή αυτό το έμβολο αρχίζουμε και το πιέζουμε αργά προς τα αριστερά, τότε σε αυτό το αέριο θα μπορέσουμε να έχουμε ίδια πίεση, πυκνότητα και θερμοκρασία σε όλον του τον όγκο. Καθώς λοιπόν τότε θα συμπιέζουμε εμείς το έμβολο αυτό αργά, τότε θα παραμείνει, θα έχουμε ίδια πίεση, πυκνότητα και θερμοκρασία σε όλο το αέριο και έτσι το αέριο αυτό θα έχει καταστάσεις θερμοδυναμικής ισορροπίας. Εάν λοιπόν το πετύχουμε αυτό σε αυτή τη μεταβολή, τότε η μεταβολή πώς λέγεται? Λέγεται αντιστρεπτή. Αυτά φυσικά θα τα βρείτε στο συνοδευτικό υλικό του βίντεο το οποίο θα κατεβάσετε. Το συνοδευτικό υλικό λοιπόν αυτών των μαθημάτων, στα οποία μπορείτε ωραία και γρήγορα να βρείτε κάποιους ορισμούς μέσα.
Ας μιλήσουμε τώρα όμως για τη γραφική παράσταση την οποία θα είχαμε σε μία τέτοια μεταβολή. Εάν έχουμε μία μεταβολή, παιδιά μου, η οποία είναι αντιστρεπτή, δηλαδή ενδιάμεσα έχει θερμοδυναμική ισορροπία το αέριο, εάν έχουμε λοιπόν μία μεταβολή η οποία είναι αντιστρεπτή, τότε στο διάγραμμα πίεσης όγκου θα μπορούσαμε να έχουμε, για παράδειγμα, αυτήν εδώ την καμπύλη. Δηλαδή ότι το αέριο ξεκινάει από μία τιμή όγκου V1 και μία πίεση P1 και κατά κάποιο τρόπο εμείς τι κάνουμε, το πηγαίνουμε σε έναν όγκο V2 και σε μία πίεση P2. Τότε λοιπόν αυτό το διάγραμμα μας πληροφορεί ότι σε κάθε έναν όγκο τι πίεση έχουμε. Τι εννοεί όμως το διάγραμμα? Εννοεί ότι όλο το αέριο έχει αυτή την πίεση. Σε όλη τη μάζα του αερίου υπάρχουν αυτές οι πιέσεις, οι αντίστοιχες πιέσεις. Όταν δηλαδή ο όγκος, για παράδειγμα, είναι αυτή, έχει αυτήν την τιμή εδώ μέσα, V, τότε αντίστοιχα η πίεση P αφορά όλη τη μάζα του αερίου αυτή η πίεση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει το αέριο να είναι σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Ας δούμε όμως τώρα μία άλλη περίπτωση. Ας δούμε την περίπτωση του εμβόλου που σας είπα πριν. Όπου το χτυπήσαμε απότομα. Του δώσαμε ένα χτύπημα λοιπόν απότομα και όπως το χτυπήσαμε απότομα αυτό το αέριο, τότε τι συνέβηκε? Τότε ο όγκος του ελαττώθηκε από V1 σε V2. Μειώθηκε ο όγκος του. Από εκεί λοιπόν που το αέριο είχε έναν όγκο V1 και είχε μια πίεση P1 και είχε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ο όγκος του ελαττώθηκε και έγινε V2. Και μετά, αφού πέρασε αρκετή ώρα, είδαμε ότι όλο το αέριο είχε μια πίεση P2. Όμως, ενδιάμεσα θυμάστε τι είχε συμβεί. Το χτυπήσαμε το αέριο και όλος το όγκος δεν είχε την ίδια πίεση. Αφού λοιπόν δεν είχε όλος το όγκος την ίδια πίεση, σε έναν ενδιάμεσο όγκο V, ποια πίεση να βάλω? Αφού δεν είχαν όλα τα όρια την ίδια πίεση, να βάλω αυτήν, να βάλω εκείνη, να βάλω εκείνη, αφού κάθε ένα σημείο του αέριου είχε διαφορετική πίεση. Ομοίως και σε έναν άλλο όγκο εδώ. Είχαμε άλλη πίεση σε κάθε ένα σημείο του αερίου. Ομοίως και σε έναν άλλο όγκο εκεί είχαμε άλλη πίεση. Καθώς λοιπόν το αέριο συμπιεζόταν, ακολουθούσε διαφορετικές, τα διαφορετικά σημεία του είχαν διαφορετικές πιέσεις. Πώς να μπορέσουμε, βρε παιδιά, να παραστήσουμε αυτή τη μεταβολή, αφού έχουμε διαφορετικές πιέσεις, μπορούμε να την παραστήσουμε? Όχι, πέστε μου δηλαδή, μπορούμε? Όχι, βέβαια δεν μπορούμε. Αυτή η μεταβολή λοιπόν, η μη αντιστρεπτή, η οποία δεν μπορούμε να την παραστήσουμε σε ένα διάγραμμα PV, έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν μπορείς να την κάνεις σε διάγραμμα PV. Δεν είναι μία γραμμή. Είναι ένα σύνολο σημείων. Αν μάλιστα θέλαμε αυτή να την αναπαραστήσουμε, θα την κάναμε κάπως έτσι. Κοιτάξτε, θα ήταν ένα σύνολο σημείων. Αφού κάθε ένα μόριο έχει και άλλη πίεση. Σε κάθε περιοχή του αερίου έχουμε και άλλες πίεσεις. Αυτές λοιπόν οι μεταβολές λέγονται μη αντιστρεπτές. Αντιστρεπτές είναι, είπαμε, αυτές που ενδιάμεσα είναι καταστάσεις θερμοδυναμικής ισορροπίας, και μη αντιστρεπτές, αυτές που οι ενδιάμεσες καταστάσεις δεν έχουν θερμοδυναμική ισορροπία. Η μεν μπορείς να τις κάνεις ένα διάγραμμα PV, μπορείς να τις γράψεις ένα διάγραμμα PV, τις δε δεν μπορείς, διότι είναι ένα σύνολο σημείων, δεν μπορούμε να τις σχεδιάσουμε σε διάγραμμα PV. Από το επόμενο λοιπόν βίντεο, παιδάκια μου, θα πάω να αρχίσουμε να μελετάμε τα ενεργειακά χαρακτηριστικά, την θερμότητα, την εσωτερική ενέργεια και το έργο. Εμπρός λοιπόν για το επόμενο βίντεο και γεια σας προς το παρόν!